τελευταίως μετά από τόσους πολλούς καταρτισμένους και καταξιωμένους ομιλητές, το μόνο που μου μένει να μιλήσω είναι για το τίποτα. Λοιπόν, επηρεαζόμενος από μια ταινία που είδα σε μια πτήση μου την τελευταία προχθές από τη Νέα Υόρκη προς το Λονδίνο, το The Theory of Everything, μια εκπληκτική ταινία που διδάσκει τόσο τη δύναμη του μυαλού αλλά και της ψυχής ενός υπερήρωα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας του Stephen Hawking, αποφάσισα να δώσω το συγκεκριμένο τίτλο λοιπόν σε αυτή την παρουσίασή μου και που αφορά τη δημιουργία του κάτι από το τίποτα και στην οποία κατέγραψα ούτε λίγο το πολύ τις εμπειρίες μου αλλά και την ψυχή μου. Είμαι λοιπόν ο Πάνος Ξενοκώστας, προτιμώ το Πάνος καθώς το επίθετό μου από τη παιδική μου ηλικία έχει παραποιηθεί μέχρι και έχει κακοποιηθεί βάναυσα. Το έχω ακούσει Ξενοφώντας, Ξενοκράτης, Παπανότας, Παπακώστας και στην Αμερική τα τελευταία δύο χρόνια Mr. X. Μεγάλωσα, ναι, τέλειωσε, ένα γράμμα έμεινε. Μετά είναι το τίποτα. Μεγάλωσα λοιπόν σε μια μικροαστική οικογένεια που μετακόμισε στην Αθήνα όταν ήμουν 2 ετών από τη Λαμία. Μεγάλωσα με τα απολύτως βασικά και απαραίτητα για να πηγαίνω σχολείο και αυτό με ένα υψηλό τίμημα για τους γονείς μου. Αυταπάνηση οποιασδήποτε επιθυμίας τους. Δεν είχαν ποτέ δικό τους αυτοκίνητο. Διακοπές κάναμε μόνο στο χωριό πηγαίνοντας με το γνωστό σε όλους μας τρένο του ΟΣΕ. Τότε έκανε 5,5 ώρες και πάντα το εισιτήριο με κάποιο μαγικό τρόπο είχε διπλοπουληθεί, που σημαίνει όρθι. Αλλάζαμε ρούχα όταν άλλαζε το νούμερο και μετακινούμε τους γονείς μου μόνο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Σχεδόν κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία και μια φορά το μήνα στην Ακρόπολη και ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, μου έλεγε πως ό,τι έχουμε το χρωστάμε στη δουλειά του και στο αφεντικό του. Και δεν θα έχει λόγο να ζήσει αν τα υγεία του δεν είναι τίμοι άνθρωποι και άξιοι. Σπούδασα αεροναυπηγός, ήμουν αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας για λιγότερο από 8 χρόνια, μέχρι που έφτασε η πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου να παραιτηθώ από κάτι, που ήταν να παραιτηθώ ουσιαστικά από το δημόσιο και να ακολουθήσω το όνειρό μου. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν η φλόγα που με έκυγε και με καίει ακόμα τα βράδια και με αφήνει να κοιμάμαι, και ήταν η συνειδητή επιλογή να ιδρύσω τη δική μου εταιρεία, να δημιουργώ θέσεις εργασίας και να ξεκινήσω μαζί με τον κόσμο μου το κυνήγι της πρωτιάς για ό,τι κάνουμε, όσο και αν πάρει. Ξεκίνησα το 4 με το 5, με ένα κεφάλαιο που είχα τότε εκείνη την περίοδο 60.000 ευρώ, μαζί με 5 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 3 είναι ακόμα μαζί μου στην πρώτη γραμμή και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από το 5 και μετά που ξεκινήσαμε, δεν έχω ζήσει τίποτα άλλο εκτός από κρίσεις. Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο με τα Ολυμπιακές, παγκόσμιες, τραπεζικές, ελληνικές, αξιών, δηλαδή δεν υπάρχει κρίση που να έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν ζω εδώ και 2 χρόνια με τη γυναίκα μου και 4 παιδιά στη Νέα Υόρκη. Αισθάνομαι στο σπίτι μου ακόμα και το αεροπλάνο. Και όπως ακούσατε, είμαι ιδρυτής και στο τιμόνι του ομίλου Όνεξ και επικεφαλής επιθετικών κεφαλαίων. Λοιπόν, δεν ξεχάσαμε ότι έχουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, από τη Νέα Υόρκη, λοιπόν, από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη. Μια πολύ σύντομη ματιά. Στη δεξιά στήλη βλέπουμε τι κάνουμε οργανικά στην Ελλάδα. Ουσιαστικά η κλάδη δραστηριοποίηση είναι αυτός της αεροπορικής υποστήριξης, των ολοκληρωμένων λύσεων, της νανοτεχνολογίας. Το growth rate τα τελευταία 3 χρόνια είναι 45%. Απασχολούμε λιγότερους από 400 ανθρώπους πλέον. Εμπλεκόμαστε σε διάφορους κλάδους και υπάρχουν πάρα πολλά opportunities που θέλουμε να δούμε να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στην περιοχή. Αριστερά, όπως κοιτάτε, βλέπουμε ότι στη Νέα Υόρκη πριν 2 χρόνια, ξεκινώντας από την Onyx Technologies INC, ιδρύουμε ειδικού σκοπού επενδυτικές εταιρείες και επενδυτικά funds με σκοπό να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίκτυο αξίας πολύ μεγάλων διαχείρισης assets under management, το οποίο μας δίνει πρόσβαση σε πολύ μεγάλα κεφάλαια να πραγματοποιήσουμε τα όποια σχέδιά μας. Και αυτός ήταν και ο λόγος που πριν 2 χρόνια πήρα την απόφαση να μετακομίσω εκεί. Τι είναι λοιπόν το startup? Είναι η αρχή της δημιουργίας. Είναι η στιγμή που και στη βίβλο αναφέρεται ως εν αρχή είναι το χάος. Είναι η στιγμή που υπάρχει μόνο το αίσθημα. Είναι η στιγμή που το μέλλον το έχει φτιάξει με στο μυαλό σου. Οι εικόνες από το μέλλον είναι πιο δυνατές από την ίδια την πραγματικότητα. Τη στιγμή που αισθάνεσαι μέσα σου την ακατανίκητη αστήρευτη επιθυμία να ξεκινήσεις κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο σου και κατ' επέκταση τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η ανάγκη που αισθάνεσαι να ηγηθείς ενός χώρου, να εμπνεύσεις ανθρώπους γύρω σου, να ζητήσεις να σε πιστέψουν άνθρωποι και να σε ακολουθήσουν που ποτέ δεν γνώριζες από πριν. Είναι ανάγκη να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα. Είναι όλα αυτά που νιώθει να έρχονται και κανένα άλλο δεν τα βλέπει. Απλά κάποιοι σε πιστεύουν και σε ακολουθούν. Ενώ άλλοι σε θεωρούν τρελό, φιλόδοξο, μέχρι και γραφικό. Αλλά εσένα δεν σου καίγεται καρφί.
Είναι η στιγμή που κάνεις μια συμφωνία με τον εαυτό σου να αφιερώσεις την υπόλοιπη ζωή στο να χτίσεις το όραμά σου. Να μην αφήσεις τίποτα όρθιο ανάμεσα σε σένα και στην πραγματοποίηση των ονείρων σου και να ψηφίσουν όμως κοινή λογική και τη κοινωνική προέλευση. Να είσαι έτοιμος να κάνεις restart στον ίδιο στον εαυτό και τη δική σου επανάσταση μέσα από τη δημιουργία. Πρέπει λοιπόν να έχεις πάρει μια συνειδητή απόφαση να αναγεννιέσαι από τις τάχτες σου, να προσαρμόζεσαι και να αλλάζεις προς το καλό, να γίνεις ουσιαστικά εσύ ο ίδιος αυτό που ζητάς από τους άλλους να κάνουν και κυρίως να είσαι πάντα προετοιμασμένος μπροστά στην επόμενη ευκαιρία και όχι να καταργέσεις την τύχη σου σε κάθε αναποδιά. Σήκω λοιπόν, κάθε φορά που πέφτεις πιο δυνατός και όσοι σου βάζουν εμπόδια και προσπαθούν να σε εξοντώσουν, δείξεις πολύ απλά πως σε φτιάχνουν πιο δυνατό. Πρέπει όλοι να καταλάβουν, ξεκινώντας την εταιρεία σου, ότι είσαι τόσο εθισμένος με το όνειρό σου, που δεν θα καταλήψεις ποτέ την προσπάθεια οποιοδήποτε να σε αποτοξινώσει από αυτό. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα, οποιοδήποτε θα τα κάνει βασιζόμενος στις οικονομίες που έχει κάνει. Θα κάνει οποιαδήποτε δουλειά, ναυτικός, σερβιτόρος, οικοδόμος, queer, ό,τι είναι, δεν υπάρχει καμιά δουλειά που είναι ντροπή. Δούλεψε 10 δουλειές ταυτόχρονα, δούλεψε 18 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, όλο το χρόνο, αρκεί να μαζέψει αυτά που χρειάζεται για να ξεκινήσεις. Για να ξεκινήσεις την εταιρεία σου, μην περιμένεις τα κεφάλαια να έρθουν. Είπαμε, ξεκινάω την επιχείρησή μου, είναι ένα παιχνίδι που αντιβαίνει στη λογική, αφού έχεις 95% πιθανότητα να αποτύχεις και εσύ κοιτάς μόνο το 5%. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τι χρειάζεται. Όπως είπαμε, απαιτείται ο συμβασμός σου με το τίποτά σου, με την ιστορία σου, την αυτογνωσία σου, καθώς ηγέτης και επικεφαλής επιχείρησης με σύνδρομα, ισοδυναμεί με δημόσιο κίνδυνο. Όπως έλεγε και ο υπερήρωάς μου Αριστοτέλης Ωνάσης, οι φτωχοί άνθρωποι σήμερα μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους. Οι φτωχοί στο μυαλό αδύνατο. Το δεύτερο, απόφαση και δέσμευση ζωής. Είναι η δέσμευση, η αφοσίωσή σου απέναντι στους δικούς σου ανθρώπους, στους μελλοντικούς σου μετόχους, στους τραπεζίτες σου, οι οποίοι σου εμπιστεύονται χρήματα άλλων, τον πελαντό σου και της κοινωνίας, αφού οτιδήποτε σου που κάνεις αντανακλάσουν ανθρώπους. Όπως είπαμε και πριν, πρέπει να εξασφαλίσεις τα πρώτα 60.000 ευρώ. Το επαναμοιζόμενο και seed capital. Συνήθως είναι χρήματα που εξοικονομήσεις, όπως είπαμε, από διάφορες δουλειές που έχεις ματώσει να αποκτήσεις. Πρέπει με το που τα αποκτήσεις να τα ρίξεις άμεσα στη δουλειά. Μην τα λυπηθείς, μην αφήσεις το φόβο της αποτυχίας να σε νικήσει, καθώς η ήττα είναι καθαρά μια νοητική κατάσταση στην οποία επιβάλλεις τον εαυτό σου όταν απομένεις από ψυχικά αποθέματα. Το αίτητο είναι εφικτό για κάποιον που δεν θα αποδεχτεί την ήττα. Και τέλος, δεν έχεις την πολυτέλεια στο ξεκίνημά σου να επιλέξεις τον ακριβή τρόπο που θα φέρνει τα πρώτα έσοδά σου. Έχεις την πολυτέλεια να έχεις το όραμά σου και το στόχο σου, να φτιάξεις το σχέδιό σου και την ομάδα σου και κατά τα άλλα, μέσα στο πλαίσιο δεξιοτήτων σου, να βρεις τι θα σε ταΐζει κάθε μέρα, τι θα σε κάνει αναγνωρίσιμο και ποιο είναι το αστέρι που θα σε απογειώσει. Πορεύομαι λοιπόν έχοντας συνειδητοποιήσει πως no miracles here. Εκεί έξω δεν υπάρχουν μπαμπάς και μαμά που θα σε συγχωρούν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς τις ιδέες σου, άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς να σε γνωρίσουν. Και κυρίως να ακούσουν από το στόμα σου πόσο φοβερός μαθητής ήσουν, πόσο αγωνιάζει να αλλάξει τον κόσμο και να σώσει τον πλανήτη. Υπάρχουν όμως άνθρωποι έτοιμοι να σε αγκαλιάσουν, να σε δουν να αλλάζει τον κόσμο και τον πλανήτη μέσα από τα έργα σου, άνθρωποι που θα σε αγκαλιάσουν τις ιδέες σου κάνεις πραγματικότητα, να τους δείξεις τι φοβερή ομάδα έχεις φτιάξει και να καταφέρνεις τη γνώση που έλαβες στα σχολεία να την αξιοποιήσεις μέσα από τη δουλειά, αυξάνοντας την αξία της. Ενεργοποίησε τους πάντες γύρω σου για να σε βοηθήσουν. Η βοήθεια είναι καλοδεχούμενη από όπου και αν μπορείς να την πάρεις. Η δε συμπεριφορά σου και ο τρόπος που θα αξιοποιήσεις αυτή τη βοήθεια είναι και το πρώτο δείγμα γραφής σου. Το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή τη διαδρομή είναι η ιστορία σου και το όνομά σου. Για μένα προσωπικά η τήρηση του λόγου μου είναι πάνω από οποιοδήποτε κέρδος, όφελος και μετρήσιμο μέγεθος. Σχέδιο, ομάδα, μετρήσιμους στόχους, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και απόλαυση την ελευθερία που σου δίνει η δική σου επιχείρηση, ελευθερία να δουλεύει συνέχεια και πάντα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ποντάρεις τα πρώτα βήματα ο ίδιος και να ρισκάρεις τον εαυτό σου. Γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κανένας άλλος για σένα. Μην ξεχνάς ότι είσαι ένας άγνωστος χωρίς κανένα δείγμα γραφής. Δραχμής. Μετά τον άλλο το είπα και εγώ. Οπότε μην μπερδεύεις τον εαυτό σου με πετυχημένους που μπορεί να χρησιμοποιούν χρήματα άλλων. Την εμπιστοσύνη την κέρδισα με τα χρόνια και επειδή πήραν πολλά ρίσκα πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και να είστε βέβαιοι όλοι ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλά κεφάλαια, είτε ιδιωτικά είτε προσωπικά, είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη. Η τύχη ευνοεί μόνο τους τολμηρούς και ανταμείβει τους γενναίους. Επίσης, βρες κεφάλαια από τον κύκλο σου με έξυπνους τρόπους. Ένας γνωστός που θα σου παραχωρήσει ένα χώρο για γραφείο, ο φίλος που θα δουλέψει μέσα από μια ειδική συμφωνία,
ο θείος που θα σε γνωρίσει ένα άλλο θείο, που θα σε γνωρίσει ένα άλλο θείο και μετά από 10 γνωστούς μπορεί να φτάσει σε μια τράπεζα που θα πάρει ένα πρώτο δάνειο βάζοντας υποθέκη εκείνο το ξεχασμένο οικοπεδάκι της γιαγιάς στο χωριό. Ένας άλλος γνωστός σε έναν άλλο γνωστό και μέσα από 10 γνωστούς που θα κάνει την πρώτη πώληση. Εδώ είναι πολύ μεγάλη σημασία. Η πρώτη πώληση είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή ενός επιχειρηματία. Γιατί σημαίνει πως αυτό που έχει το θέλει ο κόσμος. Η επίτευξη πωλήσεων σε φέρνει ουσιαστικά σε μια πολύ έξυπνη μέθοδο χρηματοδότηση, την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά σύλλα εντεπρενέρες. Είναι διαφορετικό να ψάχνεις κεφάλαια για να αναπτύξεις κάποιο προϊόν, λύση υπηρεσία και μετά θα ψάξεις να βρεις πελάτες για να το προωθήσεις, και διαφορετικό να ψάχνεις να χρηματοδοτήσεις υφιστάμενες πωλήσεις. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη μέσα από δίκτυο πελατών είναι έξυπνη, συνηθισμένη, αλλά θέλει πολύ σχεδιασμό και στρατηγική. Ομάδα. Για να μεγαλώσεις πρέπει να γνωρίσεις πως χρειάζεσαι ομάδα. Το πώς θα μεγαλώσεις εξαρτάται την ομάδα σου. Θα ήθελα πάντα να έχετε στο μυαλό σας πως το μοναδικό που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας επικεφαλής μόνος του είναι να διαλύσει την επιχείρησή του. Για όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται ομάδα. Ομάδα που θα είναι ευθυγραμμισμένη με το όραμα και τους στόχους και θα είναι πάντα η πηγή της δύναμης και ο μηχανισμός εφαρμογής του οποιοδήποτε εγχειρήματος. Για μένα ο κόσμος μου είναι η οικογένειά μου. Είναι αυτοί για τους οποίους θα δίνω τα πάντα. Είμαι πάντα εκεί στα πιο δύσκολα και θα μπω μπροστά σε οποιαδήποτε μάχη δίνουμε. Και θέλω πάντα να έχω μαζί μου τους καλύτερους. Και τους έχω. Λοιπόν, τώρα βέβαια μετά από 10 λεπτά περίπου ομιλίας, ξέρω ότι πολλοί θα σκέφτονται 10 λεπτά με τη φιλοσοφία πώς θα βρούμε τα εκατομμύρια, δεν μας είπε ο τύπος. Όμως, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αν θες να είναι αυτό το ευρισκόμενο. Και εξηγώ τι εννοώ, πριν πάμε στα κεφάλαια. Οι περισσότερες startups κλείνουν, αφού πολλοί από τους ιδρυτές δεν μπόρεσαν μέσα στην πρώτη πενταετία να αγοράσουν τη Ferrari, το σκάφος και έναν αφεντικά. Δηλαδή 10 με 11 η ώρα στο γραφείο, μια γραμματέας ανάμεσα απ' έξω σε Miss Ελλάς και Star Hawaii, και οι άνθρωποι να πίνουν τον καφέ, να δίνουν εντολές και όλα άλλα τα ζώα απ' έξω δεν καταλαβαίνουν και δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Επίσης, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το ασύχα τα λεφτά και το προσωπικό και θα σου έλεγα τι θα έκανα. Τίποτα και μάλλον καταστροφή. Αν έχεις από την αρχή τα χρήματα και το προσωπικό που χρειάζεται, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις κάτι. Δεν έχεις κίνητρο. Και αυτός είναι ο βασικός ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις μετά από 2-3 γενιές καταραίουν. Η έλλειψη κινήτρου. Πώς θα βρεις λοιπόν χρηματοδότες και επενδυτές? Θα βρεις όταν δεν χρειάζεσαι τα χρήματα. Όταν δεν χρειάζεσαι τα χρήματα για να ξεκινήσεις να επιβιώσεις. Θα βρεις όταν φτάσεις στο σημείο να δείξεις πως τα χρειάζεσαι μόνο για να αναπτυχθείς περαιτέρω. Όταν θα έχεις δείξει μια πετυχημένη ιστορία με την έννοια του παρελθόντος και όχι του παραμυθιού. Όταν θα μπορείς να δείξεις την ομάδα σου, τις πωλήσεις και την απόλυτη αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Όταν θα μπορείς να δείξεις σε τι είσαι καλός, σε ποιο κλάδο και ποιες ανάγκες καλύπτεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν στα πρόσωπα που θα κάνουν τις ιδέες πραγματικότητα. Πώς θα βρω επενδυτές? Ωραία. Proof of concept. Δηλαδή, δεν με νοιάζουν οι ιδέες σου. Ο κόσμος περισσεύει από ιδέες. Ανθρώπους να τις κάνουν πράξεις θέλουν και να φέρουν αποτέλεσμα. Άρα θέλουν απόδειξη του έργου σου και το πλάνο το απογειώσεις. Το κεφάλαιο είναι ότι το καύσιμο για το αεροπλάνο με σένα πιλότο. Το γεμίζεις, το κες, μέχρι να πας στην επόμενη βάση ανεφοδιασμού. Άρα για να είναι χρήσιμο το... πρέπει να υπάρχει αεροπλάνο. Από μόνο του καύσιμο και πιλότος ίσον τρομοκράτης. Και εν προκειμένου τρομοκράτης κεφαλαίου. Δείξου λοιπόν το αεροπλάνο σου. Αυτό είναι το concept, το proof of concept. Ποιοι είναι αυτοί? Τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές μου. Είναι στο στάδιο που μιλάμε, είναι κάποια εξειδικευμένα venture capitals. Private equity θα έλεγα ότι είναι σε μικρότερο βαθμό λόγω του κινδύνου και χρονικού προορισμού. Και όσο πιο άγουρη είναι η startup, τόσο περισσότερη εμπλοκή έχουν σε αυτήν, αυτό που ονομάζουμε angel investors, high net worth individuals και small family offices. Εξαιρετικά χρήσιμο είναι να γνωρίζει κανείς πριν κάνει μια επίσκεψη, πριν αρχίσει να συναντιέται με υποψήφιους επενδυτές, να γνωρίζει κάποια βασικά στοιχεία. Όπως το ύψος του κλάδος, στάδιο, τρόποι εξόδου, χρόνος εξόδου, ταχύτητα ευαισθητοποίησης που ενδιαφέρουν τον επενδυτή που πάει να συναντήσει, καθώς υπάρχει σοβαρή περίπτωση να χάνει τον χρόνο του για κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει καν. Χρήσιμο tip. Πάνω απ' όλα οι επενδυτές είναι άνθρωποι. Άνθρωποι που ξέρουν και θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και ψάχνουν όμοιους και ικανούς επιχειρηματίες για να τους βοηθήσουν σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια και αναχώρες και διάφορα κίνητρα και ειδικές χρηματοδοτήσεις, όπως και στη χώρα μας υπήρξαν πάρα πολλά. Εδώ χρειάζεται βέβαια πολύ προσοχή για να μην βάλουμε
το κάρο μπροστά το άλογο. Δηλαδή να ψάχνω να βρω τι θα κάνω με βάση τι επιδοτήσεις υπάρχουν ή και το χειρότερο να μετατρέψω ως επένδυση και παραγωγή χρήματος την αξιοποίηση επιδοτήσεων. Είναι κάτι που κατέτρεψε στην Ελλάδα δύο τεράστια πακέτα κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και έχει καταδικάσει γενιές Ελλήνων σε σύγχρονη μετανάστευση. Το κλασικό τραπεζικό σύστημα επίσης μπορεί να στηρίξει, αλλά μόνο με βραχυπρόθεσμες πλέον μορφές, κεφάλαιο κίνηση μέσα από γεννημένες απαιτήσεις και πάντα μέσα από υποθήκευση παγίων. Και για όσους βιαστούν να διαμαρτυρηθούν για το σύστημα, θα ήθελα να τους φέρω στο μυαλό τους πως αν πηγαίναν στην τράπεζά τους που έχουν τις καταθέσεις και τους έλεγε ο τραπεζίτης ότι ξέρω ένα 25, μια φανταστική ιδέα, δεν έχει ξαναδουλέψει, φαίνεται καλό παιδί, και θα βάλω τα λεφτά σου, μάλλον θα το βουτάγανε το λαιμό. Απ' την άλλη, αν είσαι ο 25 που ζητά στο κεφάλαιο, με το που βλέπεις λίγο σκεπτικισμό από την τράπεζα, είσαι έτοιμος να τα βάλεις με το σύστημα και να κάνεις ακόμα και τη Γαλλική Επανάσταση. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι αντί να προσπαθούμε όλοι να ψήσουμε μέσω της τράπεζας να καταθέσει η γιαγιά του άλλου τα λεφτά, τα χρήματα στην επιχείρησή μας, πάμε πρώτα στη γιαγιά μας και μετά χτύπαμε τη γιαγιά του άλλου. Σαν το Λαζόπουλο στάθηκα τώρα με τη γιαγιά, έχει επιτυχία αυτό. Λοιπόν, άρα τι περιμένουν οι επενδυτές από σένα, εσένα. Περιμένουν να δουν ποιος είσαι, να τους δείξεις όλα αυτά που με τα προηγούμενα λεπτά. Να πάρουν απαντήσεις σε οτιδήποτε αφορά τη δουλειά σου, να ακούσουν το σχέδιό σου, να καταλάβουν πώς θα κερδίσεις. Και κυρίως να ακούσουν τι θες ακριβώς, υπάρχουν πολλοί που πάνε και δεν λένε ακριβώς τι θέλουν, και τι θα κάνεις με αυτό που ζητάς. Και πάνω απ' όλα, γιατί να το κάνουν μαζί σου και να μην το κάνουν με το προηγούμενο τον επόμενο. Δεν πρέπει να σταματάς να κυνηγάς το όνειρό σου. Μην απογοητευτείς ποτέ, όσες φορές και αν αρνηθούν χρηματοδότηση, γιατί σας το λέω ότι τις περισσότερες θα αρνηθούν. Μην πιστέψετε όμως ποτέ, ούτε μια στιγμή, ότι όλα τέλειωσαν, γιατί μόνο εσύ ορίζεις το πέσιμο της αυλαίας. Και σημασία έχει στη ζωή όχι να περιμένεις να σου έρθει ρέντα, αλλά πόσο καλά παίζεις το άσχημο χαρτί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα αυθυποβολής και άρνησης να αποδεχθεί κάποιος πως έχει φτάσει κάπου και να εφησυχάσει. Όλοι οι μεγάλοι ήρωες, μεγαλύτερο το δικό μου, όπως σας είπα, τον Αριστοτέλη Ανάση, ξεκίνησαν σε πολύ πιο δύσκολη φάση από όλους εμάς που είμαστε εδώ μέσα. Ξεκίνησαν όλοι από το τίποτα. Συνεργάζομαι και συνεταιρίζομαι στη Νέα Υόρκη με επιχειρηματίες που ανήκουν στην ελίτ της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Περισσότεροι ξεκίνησαν από το τίποτα. Και αν το τίποτα λοιπόν, από το τίποτα μπορείς να φτιάξεις κάτι, τότε το τίποτα είναι αρκετό για να ξεκινήσεις. Όλα τα μεγάλα πράγματα έγιναν από ανθρώπους που ήταν σε αδιέξοδο. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και να είστε σίγουροι ότι όταν είσαστε έτοιμοι, εμείς θα σας ακούσουμε. Κάντε την αρχή και μην κάνετε βήμα πίσω, ούτε για φόρα. Ευχαριστώ πολύ.